ρε παιδιά, εντάξει, μην μου φωνάζετε. Να, ένα τριστάκι κάνω, κάτσε να ξεταπαθώ. Περίμενε. Αυτά ήταν τα εύκολα. Κάτσε πού μου το βάλανε, στην κλανογραφή. Το χάσα. Παιδιά, έχω χάσει το δείγμα. Πού πήγε. Κάτσε και το τρίτο, εντάξει. Μην κάνετε έτσι. Καλώς ορίσατε στο Κλαρί! Είμαι η Μουσίτα και πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Πάμε τώρα στο πρώτο ευχάριστο νέο μετά από καιρό. Σάλος με το προκτικό τεστ που έχει επιβληθεί στους ταξιδιώτες της Κίνας. Μάλιστα, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι είναι και πιο έγκυρο. Μας πήραν που μας πήραν από μπροστά, έχει έρθει η ώρα και για την πίσω πόρτα. Μια τρύπα είχαμε κι εμείς για το γαμπρό και μας την παίρνει η επιστήμη. Θα τους καταλάβαινα πια αυτούς τους Κινέζους, όλα τα βάζω στον πάτο τους, αχόρταγοι. Αν είναι πάντως σκεφτό σαν το εμβόλιο, από καθένας βγάζει το δικό του, εγώ θα διαλέξω το αφρικάνικο. Αν και νομίζα ότι προκτικό τεστ είναι αυτό που ζούμε από το Μάρτιο, η χώρα μας είναι πολύ έτοιμη να ανοίξει την πίσω πόρτα της στον τουρισμό. Μάλιστα, η Μύκονος το έχει κάνει υποχρεωτικό εδώ και χρόνια. Δεν χάνουμε λεπτό, περιμένουμε στα διαγνωστικά κέντρα με το σουφρί στο χέρι. Μία παράκληση όμως, μπορούμε να διαλέξουμε την μπατονετζή μας. Love and call. Όταν η μαγεία του κόλου συναντά την ψυχολογία της μπατονέτας. Δεχόμαστε απειλές στα κεντρικά του Momus Network. Βγαίνει η Μέγκη, η κολλητούλα μας, και λέει ότι της έγινε πρόταση να πάρει τη θέση της Κάτια στο Survivor. Πώς θα αντέξουμε εδώ οι εσύμαρτων, ακόμα να συνέρθουν τα ελληνικά μας από το GNTM. Ρε κάτσε σπίτι σου κοπέλα μου και άμα σου λείπει η κάμερα θα σου στείλουμε εμείς μία. Και το παιδί, σου έχω εγώ έτοιμο reality, γραμματική συντακτικό παρέμα τον Άδωνη. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι και η Μαμουσίτα σας δέχτηκε πρόταση για το φετινό Survivor, αμέ. Αλλά η Μαμουσίτα σας πεινάει συνέχεια, έχουμε περάσει και δύο καραντίνες, δεν μου μπαίνει κανένα μαγιά από πέρυσι και στα αθλήματα δεν τα πολύ καταφέρνω. Το μόνο που πάω καλά είναι το αν με πει μακρύ, άντε και το ακόντιο. Άσε που δεν μπορώ να κρατήσω και την αναπνοή μου πολλή ώρα και πνίγω με εύκολα. Μεγάλη πολιορκία φέτος για τη φρεσκοχωρισμένη Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Μαλώνουν ποιο reality θα την πρωτοεκλοβήσει. Εσείς γελάτε, αλλά είναι πραγματική δουλειά. Παλιότερα λέγανε μάνα θα πάω στα καράβια. Φέτος λένε μάνα θα πάρω τα reality με τη σειρά. Τουλάχιστον να με βλέπεις, να με ψηφίζεις. Δέχτηκε πρόταση για το Survivor. Καλά, οι άνθρωποι δεν βλέπουν ότι η κοπέλα στο Στίβο Μάκης θα αποσυναρμολογείται. Πρώτο εμπόδιο θα φύγει η τρέζα, δεύτερο εμπόδιο θα φύγει κανένα νύχι, τρίτο εμπόδιο θα φύγει κανένα δεξιπόδι. Σε κάθε αγώνα η κοπέλα θα θέλει μοντάρισμα. Το μπατσελορέ τη θέλει, αλλά δεν είναι και του χαρακτήρα τη. Τώρα που το σκέφτομαι, εμάς, μια χαρά του χαρακτήρα μας είναι. Για τη φάρμα πάντως το σκέφτεται. Βέβαια, δεν ρωτάς την κατσίκα αν θέλει να την αρμέγεις με την ηχούμπα να την τζιμπάει, ούτε αν υπάρχει κοσά από την γαλότσα. Τη βλεφαρίδα όμως τι θα την κάνει, λάσο να κυνηγάει τις κότες. Χαμός δεν παιδιά φέτος με τα reality, ξεπετιέται ένα κάθε εβδομάδα και παίζουν κιόλα μαζί. Έχει διχαστεί η ελληνική οικογένεια. Τι θα πρωτοπαρακολουθήσει. Αγώνας ασυλίας γίνεται για το τηλεχειριστήριο. Ποιος θα το πρωτοπρολάβει. Μόνο και μόνο εμείς έχουμε τρεις τηλεοράσεις. Η μάνα μου είναι από πάνω όρθια όλη μέρα, σαν την κουκουβάγια. Εντάξει τώρα για το Masterchef δεν λέμε τίποτα. Master κλάψα και εμείς όταν στεναχωριόμαστε στο φαγητό το ρίχνουμε. Δεν πάμε να γίνουμε και βέφα. Ανά κύριε Κουτσόπουλε, με παράτησε και πήγε με άλλη για τεστ COVID. Φάει τώρα μακαρόνια με κέτσαπ. Εμείς συνεχίζουμε και βλέπουμε κανονικά Survivor. Είμαστε με την κόκκινη ομάδα, αλλά τη βλέπουμε να ξανατρώει μόλις φτάσει η Ελλάδα κακομοίρα. Καταδικάζουμε την άδικη αποχώρηση του Mykonos Live TV, Ελέτση και Ασημίνα και βλέπουμε ότι το σύστημα στον Άγιο Δομήνικο είναι πολύ οικολογικό και αποβάλλει τις σιλικονάρες, τα πλαστικά. Και πάμε τώρα στο Topic of the Week! Σήμερα συγκεντρώσαμε με αυτές εδώ τις λέρες, τους γυμνοσάγιους που έχουμε εδώ μέσα, τις χειρότερες ατάκες πεσήματος και σας τις παρουσιάζουμε. Ο πληθωρισμός δεν είναι το μόνο πράγμα που σηκώνεται εδώ μέσα. Αφιερωμένο σε όλα τα Golden Boys που ψάχνουν παρέα στο πυδαγόριο θεώρημα, αλλά μένουμε τη μεσοκάθετο. Αυτή η μαλακία ήταν. Έχεις καλή ασφαλιστική εταιρεία, γιατί έχω πάθει μεγάλη ζημιά μαζί σου. Τι να πούμε εδώ, ο άνθρωπος πάει για μετοπική, αλλά εσύ φιλενάδα κάτι να πλαγίως. Ζαχαροπλάστης ήταν ο πατέρας σου. Αν υπονοείς ότι το έχω φάει όλο το ζαχαροπλαστείο, κάτι μου λέει ότι δεν θα φάω την τουλουμπίτσα σου. Α, έχουμε και καλύτερο. Είμαι δωρητής οργάνων σώματος. Μήπως χρειάζεσαι τίποτα. Κοπελιά, σηκώνεσαι και τρέχεις. Παίρνεις τηλέφωνο την αστυνομία και άσε μόνο τον τράφικερ. Πω, εδώ πάμε για τον Νόμπελ. Είσαι τόσο καυτή που προκαλείς το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Πες τον φίλο σου τον οικολόγο να πάει να σώσει καμιά καρέτα-καρέτα και να αφήσει την τρύπα του όζοντός σου ήσυχη. Και τέλος, κορίτσια, ψυχραιμία, μην πέφτετε όλες μαζί. Μου φαίνεσαι γνωστή. Εσύ δεν είσαι το κορίτσι που τρέχει στα όνειρά μου. Πες του φίλου σου να μην τρώει βαριά το βράδυ. Αυτή ήταν η μομουσίτα σας για σήμερα. Πάω εγώ τώρα, αγόρια, γιατί έχω κλείσει και άλλα δύο τεστάκια για σήμερα. Αν θέλετε περισσότερα, μας ακολουθείτε στο Momus Network. Φιλάκια πολλά!